Επιτέλους συνδεόμαστε. Τι κάνετε? Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Ωραία. Καλή σεζόν. Ωραία. Ωραίο στούντιο, ρε παιδιά. Θα σας πούμε το ίδιο. Ωραία χρώματα, ωραία εικόνα. Ωραίος φωτισμός. Και δίνεις τα χρώματά μου. Σας πάει στα σιέλ. Έβαλες εσύ το κόκκινο. Ούτε να συνεννοημένοι να ήμασταν. Δήμο μας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή αρχή. Καλή χρονιά να έχουμε, καλή σεζόν. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο του Α989 μπήκαμε στη 19η χρονιά. Είμαστε παιδιά του μεγάλου σεισμού. Είχαμε γεννηθεί λίγο πρόωρα, είμαστε τα πρόωρα. Ο μαραθώνιος συνεχίζεται και το ταξίδι γίνεται πιο συναρπαστικό. Πάντα μου άρεσε η θάλασσα του Ναζίμ Κιχμέτ. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμη ταξιδέψει. Και τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμη. Και καταλήγει ο Ναζίμ Κιχμέτ, και αυτό που θέλω να σας πω είναι τα πιο όμορφα απ' όλα δεν σας τα έχω πει ακόμα. Αυτό λοιπόν... Μας δημιουργεί την προσδοκία. Ότι θα τα ακούσουμε. Ναι, θα τα ακούσετε, θα τα ακούμε και θα τα λέμε. Και θα τα όσο και αν, όσο και αν μας στενοχωρούν, όσο και αν πολλές φορές δεν θέλουμε να τα ακούσουμε. Εμείς όμως εδώ στον Α συνεχίζουμε. Έτσι. Συνεχίζουμε σταθερά και συνεχίζουμε και με καινούριο όραμα. Και η ελπίδα, η δική μας, δεν είναι ελπίδα σαν των πολιτικών. Δεν είναι μια φλούδα. Είναι μέσα, στηρίζεται στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Στηρίζεται στο ρεαλισμό. Και πρέπει να το πούμε. Αν δεν είσαι στη ζωή ρεαλιστής, το χάνεις το παιχνίδι. Τώρα, μερικά μαύρα, αν βλέπετε στους δέκτες σας, είναι πρώτη μέρα, είμαστε η πρώτη εφαρμογή εδώ της νέας τεχνολογίας. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πάνο τον Κυριακόπουλο, που ήρθαμε εδώ τον ταξίαρχο, στην πράξη ταξίαρχο, και με τους τίτλους όλους, δεν είναι μουσαντένι τίτλοι, που μας παρέχει όλο τον μηχανισμό, αλλά και την αγάπη του μαζί με την αγάπη των συνεργατών. Ήρθαμε εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Πώς πήγε η μετακόμιση, είστε μακριά μας πλέον. Άριστα. Βρισκόμαστε εμείς στα παλιά σας γραφεία, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Στο δελτίο είναι οι αλλαγές, οι αλλαγές είναι σημαντικές, αλλά, παιδιά, θέλω να το πω ότι όλα τα κάνουν οι άνθρωποι. Χωρίς την προσωπική παρέμβαση και χωρίς την παρέμβαση των ανθρώπων, τίποτα δεν πάει. Τίποτα δεν μπορεί να τσουλήσει. Ξεκίνησα, εγώ δεν είχα μπει εδώ σε αυτό το δορυφορικό στούντιο της Κάτω Κηφισιάς, που είναι όντως εντυπωσιακό. Μπήκα σήμερα για πρώτη φορά. Δεν θέλω να παρεμβαίνω κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών. Ένιωσα μέσα μου ένα δέος. Ένα δέος γιατί? Γιατί αυτό το καράβι, ο Α, που από την πρώτη μέρα βρίσκομαι, έχω επιβιβαστεί πάνω από την πρώτη μέρα που εξέπεμψε. Μόλις, το θυμάμαι σαν τώρα, ο σταθμός αυτός πήρε την άδεια με το που έπεσε ο Μητσοτάκης, το 1993. Την επόμενη μέρα, στο Φάληρο, πήραμε την άδεια. Τότε ήταν Sky, ο παλιός Sky. Και κλείνω τα μάτια μου πριν από λίγο και αναλογίζομαι όλο αυτό το ταξίδι. 19 χρόνια. Τι είπε 19, 20, 23 το ραδιόφωνο. Μην κρύβεις χρόνια, μη μου κρύβεις χρόνια. Ναι. Το ταξίδι είναι συναρπαστικό. Έτσι. Όμως δεν θα υπάρχει αυτό το ταξίδι, δεν θα υπάρχει αυτό το ωραίο, εάν δεν έχουμε και σύγκρουση.
Εγώ είμαι έτοιμος να συγκρουστώ μαζί σας. Καλά, αυτό δεν είναι ίδιο. Δεν ξεκινάς πρώτη μέρα, με καβγά θα ξεκινήσουμε. Με αγάπη και λουλούδια. Δεν θα ξεκινήσουμε με καβγά. Αλλά θα αρχίσουμε, θα ξεκινήσουμε ξεδιπλώνοντας... Με σένα ποτέ δεν ξέρεις, όντως, ναι, Δήμο. Ξεδιπλώνοντας την επικαιρότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ΔΕΘ, γιατί νομίζω ότι καλώς κακώς όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί λένε τι ότι... Τι σας έκανε εσάς εντύπωση? Το σκαλάκι. Ποιο? Το σκαλάκι. Το σκαλάκι. Εμένα ήταν ανεβασμένο στο σκαλάκι. Δεν έφτανε. Εντάξει, αυτό ήταν σκηνοθετική παρέμβαση, Βρετίνα. Η Τίνα θεωρεί ότι κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη με το σκαλάκι του Τσίπρα. Γιατί, παιδί μου. Μα εδώ προφανώς έγινε για να εξυπηρετηθούν οι κάμερες.